Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα Τρίτη 9 Μαΐου του 2017. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα να συζητήσουμε, διότι έχω την αίσθηση, την βάσιμη αίσθηση, ότι μας κοροϊδεύουν πλέον ανοιχτά και κατάμουτα. Χτες το βράδυ μάθαμε, όχι από ελληνικές πηγές, από την Γερμανία. Στη Γερμανία κατατέθηκε το τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο μνημόνιο που εδώ το αρνούνται κατατέθηκε στη Γερμανική Βουλή. Εδώ δεν έχει κατατεθεί. Εδώ δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Θα ψηφιστεί μένα, αλλά δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Στη Γερμανική Βουλή κατατέθηκε και το πήρε από την Γερμανική Βουλή η εφημερίδα Handelsblatt και το αναδημοσίευσε. Και από εκεί μάθαμε τι περίπου συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών και που θα μας επιβαρύνει όλους εμάς φίλες και φίλοι. Θεωρώ πως είναι απίστευτη πολιτική αθλειότητα να μην μας λένε την αλήθεια, αλλά να μαθαίνουμε το τι συμβαίνει από τους ξένους. Διότι είναι προφανές για όποιον διάβασε τη λίστα με τα 140 προαπαιτούμενα που θα εφαρμοστούν από τώρα αλλά και μετά το 2018 που θα έχει λήξει το τρίτο μνημόνιο, άρα θα έχουμε τέταρτο μνημόνιο, αν τη διαβάσετε θα φρίξετε. Θα φρίξετε! Μέχρι και περικοπές ειδικών μισθολογίων στους ένστολους περιλαμβάνει, που δεν το ξέραμε. Την ίδια ώρα που ο κύριος Καμένος μας έλεγε ότι θα αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις των στρατιωτικών. Μας δουλεύουνε ψιλόγαζοι! Γι' αυτό ενοχλούμε, γι' αυτό θυμώνω, γι' αυτό αρνούμε να αποδεχθώ αυτό που συμβαίνει. Μου λέτε γιατί θυμώνω ή γι' αυτό θυμώνω. Είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από τους ξένους τι συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση? Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να μην μας ενημερώνει και να μας λέει ψέματα περί δίθεν αντιμέτρων? Γιατί βγαίνει και αυτό από το κείμενο του τετάρτου μνημονίου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία το πήρε, επαναλαμβάνω, από τη Γερμανική Βουλή. Το κείμενο κατατέθηκε στη Γερμανική Βουλή. Υπάρχουν βέβαια και πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πολλά ανοιχτά ζητήματα. Δεν υπάρχει κουβέντα για το χρέος. Για το χρέος δεν υπάρχει κουβέντα. Και σήμερα η Citigroup προβλέπει ότι οποιαδήποτε διευκρίνηση για τα μέτρα για το χρέος θα δοθεί μετά τις γερμανικές εκλογές. Δηλαδή από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και βλέπουμε. Αυτό που σας λέω εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση αυτή έχει σκοπό, έχει ημερομηνία λήξης το φθινόπωρο του 2018. Εκεί είναι ο προγραμματισμός της. Γνωρίζει ότι όλα θα τελειώσουν το φθινόπωρο του 2018. Τότε θα πάει σε εκλογές. Και θέλει να πάει σε εκλογές ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης με σαβίδες κλπ. Με νέες άδειες που θα κρατήσουν σε ομοιρία τα τηλεοπτικά κανάλια. Τα περισσότερα υπαχθή μέτρα να τα έχει συμφωνήσει για μετά το 2019, ούτως ώστε να τα εφαρμόσει εκ των πραγμάτων, υποχρεωμένη θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, και φυσικά με το να δίνει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς Έλληνες, σε αντάλλαγμα των μεγάλων και σοβαρών περικοπών που προωθεί. Να σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν το γνωρίζαμε, την Κυριακή άρχισε να συζητείται κάπως αχνά ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι στο πάλε ποτέ ΟΑΕΣ, στο πάλε ποτέ ΤΕΒΕ. Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έμποροι και ούτω καθεξής. Δεν θα βγαίνει το ποσοστό στη βάση της καθαρής τους αμοιβής, έτσι, αλλά στο ακαθάριστο εισόδημά τους. Δηλαδή πες ότι ένας έμπορος έβγαλε 10.000 πέρσι. Από αυτά είχε έξοδα, παραέξοδα κλπ. Και του πέραν 5.000.
Όχι. Η ασφαλιστική εισφορά δεν θα υπολογιστεί επί των 5.000, αλλά επί των 10. Ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπολογίζεται επί των καθαρών εισόδων. Αυτό θα φέρει επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έως και 38%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταστραφούν εάν πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά επί των μεικτών εισοδημάτων τους και όχι επί των καθαρών. Και επειδή θα καταστραφούν, κάποιοι θα προσπαθήσουν πάση θυσία να φοροδιαφύγουν. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν σε καμία των περιπτώσεων να επιβιώσουν. Κοινός νους, τον οποίο φυσικά οι κυβερνώντες, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του, δεν τον έχουν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τους ενδιαφέρει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο έμπορος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο αυτοαπασχολούμενος. Δεν τους απασχολεί. Να πέσουν στον Κεάδα, να πάνε να καταστραφούν. Να κρατήσουμε το δημόσιο και τα δικά μας προνόμια και από εκεί και πέρα γαία πυρή μιχθήτο. Αυτό είναι το δόγμα της κυβέρνησης αριστεράς. Αυτό είναι καινούριο, δεν το ξέρετε, το έχετε ξανακούσει, ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Δεν το ξέρω. Όχι μόνο να αλλάζει, αλλά ακούστε την κουτοπονηριά της κυβέρνησης. Για το 2018 που υπολογίζονταν ακόμα στην εξουσία, κατάφερε και πέρασε ότι στην αυξημένη εισφορά, η οποία θα ισχύει από φέτος, από το 2018 δηλαδή, θα υπάρχει μία έκπτωση 15%. Και είπε η κυρία Αχτσιόγλου, ψέλησε κάτι χτες εκεί που τα ψέλησε, γιατί δεν τα λέει και σαφώς, ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά το 2019. Στο επικαιροποιημένο, στο τέρτο μνημόνιο, που θα ισχύει από το 2019 και μετά, τέταρτο μνημόνιο 2019 και μετά, χωρίς να παίρνουμε τίποτα, έτσι, μόνο μέτρα, χωρίς εισπράξεις, χωρίς δανεικά. Τι διαπιστώνουμε, ότι καταργείται αυτή η έκπτωση, το 15%. Άρα η πλήρης επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα φανεί την 1η Ιανουαρίου του 2019. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε η επόμενη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Γιατί θα χρειαζόντουσαν νέες διαπραγματεύσεις, νέα. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται για μια νέα κυβέρνηση που θα προκύψει το φθινόπωρο του 2018. Θα χρειαστεί χρόνο για να αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά γίνονται με έναν σκοπό. Με έναν σκοπό κουτοπώνηρο. Να ρίξουν όλο το φορτίο πάνω στη νέα κυβέρνηση που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να την αποδυναμώσουν και να γίνουν σχετικά σύντομα οι μεθεπόμενες εκλογές με απλή αναλογική. Για να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ρυθμιστής των πραγμάτων. Και να μου το θυμηθείτε, σας το λέω σήμερα, 9 Μαΐου του 2017, ότι την 1η-1η του 2019 που θα εφαρμοστούν και οι περικοπές της συντάξης και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες που θα τους καταστρέφουν, θα κατηγορεί ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος, θα κατηγορούν την τότε κυβέρνηση ότι περικόπτει τις συντάξεις, ενώ έχει εφαρμόσει τις δικές του συμφωνίες, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή είναι η κουτοπονηριά τους, η οποία δεν νομίζω θα περάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει την ανευθυνότητά τους, διότι είναι εξαιρετικά ανεύθυνο, θα έλεγα, αυτό το οποίο γίνεται. Σκοπός μας δεν είναι να κερδίσει το ένα ή το άλλο κόμμα. Σκοπός μας είναι να κερδίσει η πατρίδα. Σκοπός μας είναι να κερδίσει η κοινωνία, να βελτιωθούν τα πράγματα για τους εργαζόμενους, για τους απασχολούμενους, για τους συνταξιούχους, για όλους. Αυτό όμως δεν ενδιαφέρει, φαίνεται, τον κύριο Τσίπρα. Τον ενδιαφέρει μόνο η δική του επικράτηση και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι ανεύθυνο, επικίνδυνο, δημαγωγικό και πανάθλιο. Μου λέει ένας κύριος στο δρόμο σήμερα, μου λέει, είσαι ο μόνος που τα λέει έτσι ανοιχτά και έτσι ξεκάθαρα.
πώς θα λένε, τσεκουράτα. Γιατί δεν τα λένε άλλοι συναδελφοί σου? Το έχω πει κατ' επανάληψη, γιατί άλλοι έχουν συμφέροντα. Έχουν συμφέροντα. Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω ούτε καταθέσεις, ούτε ακίνητα, ούτε μπορούν να μου, ούτε παίρνω διαφήμιση, ούτε έχω μεγάλους μισθούς, ούτε τίποτα. Και έτσι, μέσα στην δυσκολία της καθημερινότητάς μου, έχω τη δυνατότητα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν περιμένω τίποτα από την κυβέρνηση να μου δώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο χώρο του τύπου, ακόμα και εκδότες, που χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα στην εφορία και στις ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι εκ των πραγμάτων όμοιροι της κυβέρνησης. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν ο άλλος χρωστάει 5 εκατομμύρια στην εφορία και η εφορία δεν του κατάσχει τους λογαριασμούς του, δεν του κατάσχει την περιουσία του, έτσι. Ενώ αν εσείς χρωστάτε όχι 5 εκατομμύρια, 5.000 που θα προχωρήσει κατά σχέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε μια μορφή συμφωνίας με την κυβέρνηση. Δεν θα σε χτυπάω πολύ και όπου μπορώ θα σε προωθώ την άποψή σου για να με κρατάς και εσύ ζωντανό. Αυτή είναι η διαπλοκή που υπάρχει. Και που υπήρχε, θα μου πείτε, δεν υπήρχε στο παρελθόν, υπήρχε και στο παρελθόν. Τώρα όμως έχει γίνει πολύ έντονη, διότι πλέον ο χώρος του τύπου, ο οποίος καταραίει, στηρίζεται, προσπαθεί να κρατηθεί με τέτοια μικροκόλπα, μικροτεχνάσματα. Και όταν ακούω τον Μπολάκη να μιλάει για βοθροφυλάδες και βοθροκάναλα, γελάω, διότι αυτοί σήμερα στηρίζουν τους Πολάκηδες, ενώ έπρεπε να τους είχαν διώξει κλωτσιδών, με κάθε δυνατό τρόπο. Εγώ είμαι από τους ελάχιστους που έχω το περιθώριο να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο το έχω. Για να καταλάβετε τι σημαίνει. Επίσης, εγώ δεν έχω δικά μου. Δεν δουλεύω σε γραφείο τύπου κανένας στο δημόσιο. Που δουλεύουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να ζήσουν. Αλλά εγώ δεν δουλεύω. Δεν έχω κάποια εξάρτηση από κάποιο γραφείο τύπου που θα είχε σαν αποτέλεσμα να πρέπει να γλύφω την κυβέρνηση. Δεν είμαι σε δημόσιο μέσο ενημέρωσης. Δεν παίρνω διαφήμιση για κάποιο site που έχω, γιατί δεν έχω κάποιο site. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνω αυτές τις, αυτές τις διαδικασίες, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται. Και έτσι έχω την ελευθερία ακόμα να μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω. Δεν κατηγορώ κανένα. Και εγώ αν ήμουν ενδεχομένως στη θέση τους, το ίδιο θα έκανα για να επιβιώσω. Είναι δύσκολη καιρή και όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιβιώσουν. Εγώ έχω όμως το περιθώριο να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να σας λέω αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού για τους λόγους που σας εξήγησα. Και αυτό είναι το πλεονέκτημά μου και γι' αυτό σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω τις αλήθειες. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του τετάρτου μνημονίου, διότι πρόκειται περί τέταρτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο τελειώνει το καλοκαίρι του 2018. Το τέταρτο μνημόνιο εφαρμόζεται μετά το καλοκαίρι του 2018 και για χρόνο που δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Να φανταστείτε, στο κείμενο που παρουσίασε η εφημερίδα Handelsblatt, η γερμανική εφημερίδα, και που έχει κατατεθεί, επαναλαμβάνω, στην Γερμανική Βουλή, αλλά δεν έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή. Το μαθαίνουμε από τη Γερμανική Βουλή, ενώ δεν το ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μιλάνε για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και πλέον 100% μέχρι και το 2021 σίγουρα, μπορεί και το 2022. Αφήνεται ανοιχτό στο κείμενο. Δηλαδή για τουλάχιστον 4 χρόνια μετά τη λήξη του μνημονίου, του τρίτου. Άρα μιλάμε για συνέχιση της επιτροπίας και της κυδαιμονίας ελληνικής οικονομίας για τουλάχιστον 4 χρόνια μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου. Στη διάρκεια δηλαδή προφανώς του τετάρτου μνημονίου. Επίσης υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία λέγονται μέσα σε αυτό το τέταρτο μνημόνιο, σε αυτή η συμφωνία στην οποία καταλήγει, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι και οριστική. Θα αλλάξουν και μερικά πράγματα. Φαίνεται και από τη διατύπωση του κειμένου ότι αφήνει κάποια ανοιχτά παραθυράκια επιταχύρω προς την επιδείνωση. Άλλο πράγμα που δεν ξέραμε, μας έλεγαν ότι υπάρχει ένα πλαφόν στις περικοπές των συντάξεων 18%. Δεν μπορεί, όπως λέγαμε και χθες, να υπερβεί η περικοπή το 18% της σύνταξης, όχι της προσωπικής διαφοράς σύνταξης. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο κείμενο.
Δεν υπάρχει. Το πλαφόν, το όριο δηλαδή 18% δεν υπάρχει μέσα. Μπορεί ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερη μείωση. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο 1% του ΑΕΠ. 1% του ΑΕΠ σήμερα είναι 1,8 δις. Αλλά το 2019 που θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα μπορεί να έχει αυξηθεί το ΑΕΠ. Αν δεν έχει αυξηθεί, χαθήκαμε. Το οποίο θα είναι πάνω από 2 δις. Και άρα θα χρειαστούν και άλλες περικοπές συντάξεων από αυτές που έχουν προβλεφθεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό και το θέμα των περικοπών συντάξεων είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Επίσης, το δούνου του περιλαμβάνεται στο κείμενο. Είναι ο υπερτροχονόμος, ο οποίος θα καθορίζει πόσες πρέπει να είναι οι περικοπές των συντάξεων, αν έχουν επαληθευθεί τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί πλέον τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν τα ελέγχει μόνο η Ελστάτ και η Eurostat, θα τα ελέγχει και το δούνου του να συμφωνεί. Και θα μπορεί να φέρει τη μείωση στο φορολογίο του ένα χρόνο νωρίτερα από το 2020, εάν δεν πιάνουμε τους στόχους. Αυτά που σας λέω είναι αυτά που διαπιστώνουμε μέσα από το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο, επαναλαμβάνω, κατατέθηκε στην Γερμανική Βουλή, δεν έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή και περιλαμβάνει πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Πέραν όλων των άλλων περικοπών που έρχονται ακόμα και σε επιδόματα ανεργίας, το καταλαβαίνετε. Έρχονται περικοπές, αν είναι δυνατόν, ακόμα και σε επιδόματα ανεργίας. Έρχονται περικοπές σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Στα επιδόματα αναπηρίας, τα ξέρετε αυτά ήδη, στις συντάξεις κυρίας, σε πάρα πολλές καταστάσεις που μέχρι τώρα, το επιδόματα θέρμανσης, αυτά λίγο πολύ τα ξέραμε. Αλλά αυτά επιβεβαιώνονται από το κείμενο της συμφωνίας που έχει κατατεθεί. Στη Γερμανική Βουλή, επαναλαμβάνω, 140 προαπαιτούμενα για την περίοδο από τώρα μέχρι τη λήξη του προγράμματος 18, αλλά και για μετά τη λήξη του προγράμματος, που αποτελούν εκ των πραγμάτων ένα τέταρτο μνημόνιο, ένα τέταρτο δυσβάσταχτο μνημόνιο, έτσι. Διότι σε μια οικονομία που ήδη έχει υποστεί τεράστιες περικοπές, να τις φάρνεις νέες περικοπές είναι δυσβάσταχτο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να καταλάβετε και κάποια άλλη διάσταση του προβλήματος. Η μεγάλη αύξηση των φόρων και ιδίως των έμεσων φόρων που πλήττουν καθέναν που είναι καταναλωτής φέρνει ουσιαστικά έμεση μείωση των αποδοχών σας, είτε είστε μισθωτοί είτε είστε συνταξιούχοι. Όταν σου αυξάνονται οι φόροι και ιδίως οι έμεσοι φόροι, σας υποχρεώνουν δύο πράγματα. Ή να μειώνετε την κατανάλωσή σας, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων στριμώχνεστε περισσότερο στην καθημερινότητά σας, είτε να επιβαρύνεστε ακόμα περισσότερο, δηλαδή σε μια έμεση μείωση του εισοδήματός σας. Σας το εξηγούσα και χθες, γιατί με πήρε κάποιος τηλεθεατής να μου αναρωτιόταν τι σημαίνει αυτό, πώς είναι να υπάρχει μείωση του εισοδήματος μου ή της σύνταξής μου από τους φόρους. Δεν το έχει καταλάβει. Είναι πολύ απλό, βέβαια. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία. Αλλά το είπα αυτό για να το καταλάβετε, φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσο αυξάνεται ο φόρος στον καφέ, ο φόρος στον καπνό, ο φόρος στο βενζίνη, ο φόρος από εδώ, ο φόρος από εκεί, οι φόροι αυτοί αυξάνονται στη μέση. Γι' αυτό για πρώτη φορά μετά από καιρό έχουμε αύξηση του πληθωρισμού παρά το γεγονός ότι η αγορά είναι σε μεγάλη καχυποψία. Γιατί οι φόροι ανεβάζουν τη μοιραία τις τιμές. Δεν μπορεί να τις απορροφήσει ο έμπορος. Δεν γίνεται. Και επειδή αυξάνονται τις τιμές, μειώνεται η κατανάλωση. Και επειδή μειώνεται η κατανάλωση, τα έσοδα του κράτους δεν είναι τόσο μεγάλα όσο θα έπρεπε, όσο προείχε προϋπολογίσει. Και ταυτόχρονα μειώνεται και η δυνατότητα του πολίτη να απολαύσει αυτά τα αγαθά. Είναι χαρακτηριστικό και μου έκανε εντύπωση, μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, είδα αυτήν την... γίνεται απ' έξω στην είσοδο του Blue Sky, κακός χαμός, με αυτά που διαφημίζονται, τα είδα και εγώ, τώρα τα είδα, κάποιες εστίες καφέ που μπορείς να ψήνεις ελληνικό καφέ ή τσάι, γάλα ή οτιδήποτε άλλο. Σαν αυτά που είχαμε παλιά, το γκαζάκι που βάζαμε για να ψήνουμε τον καφέ που το έχει
τις εστίες παλιές που είχε ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης. Και γίνεται ο κακός χαμός. Πάρα πολλοί κόσμοι παίρνουν και τηλεφωνεί και ζητάει να προμηθευτεί αυτή την, αυτή την εστία και να μπορεί να ψήνει τον καφέ του μόνος του. Γιατί γίνεται αυτό? Εδώ είναι το, εδώ είναι το, το βασικό ερώτημα, διότι αυξήθηκε η τιμή του καφέ έξω. Δηλαδή εκεί που τον έπαιρνε στον ελληνικό καφέ, ας πούμε στο καφενείο, 1 ευρώ, τώρα έχει πάει 1,10 ή 1,20, ανάλογα που το παίρνεις. Όσο λοιπόν αυξάνονται οι φόροι, αυξάνεται και μειώνεται η δυνατότητά σου να ικανοποιείς τις ανάγκες σου. Και έτσι έχουμε μια έμεση μείωση του εισοδήματός σου. Αυτό πολλοί κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, αλλά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν αυξάνονται οι φόροι, μειώνεται η σύνταξή σου. Μειώνεται ο μισθός σου. Γιατί μειώνεται η καταναλωτική σου δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβετε αυτό. Απλώς υποθέτω ότι πάρα πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει την πολιτική της αυξήσεως των φόρων, αντί να επιλέξει την πολιτική της μείωσης των κρατικών δαπανών που είναι στα ύψη στην Ελλάδα. Έχουμε το υψηλότερο ύψος κρατικών δαπανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτός ο λόγος είναι ένας, σε ολόκληρη την Ευρώπη σίγουρα, είναι ο λόγος που δεν έχουμε. Θα μου πει κάποιος, έχει και η Δανία πολύ ψηλές κρατικές δαπανές. Ναι, αλλά έχει ένα κοινωνικό κράτος που εμείς δεν έχουμε. Έτσι. Διότι εκεί πέρα είναι όντως οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Στην Ελλάδα δεν είναι ανταποδοτικοί οι φόροι. Στην Ελλάδα δεν πληρώνεις φόρο γιατί παίρνεις ανταπόδοση καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερο σχολείο, καλύτερους δρόμους. Όχι. Πληρώνεις φόρους για να διορίζει ο Τσίπρας περισσότερους καρανίκες στο δημόσιο. Και να πληρώνεις από το δικό σου φόρο, παίρνεις μια σύνταξη 500-600 ευρώ. Από αυτό που πληρώνεις έμεσο φόρο, καφέ, οτιδήποτε και αγοράσεις στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει το καρανίκας με 2.560 το μήνα. Αυτό το απλό, απλούστατο, δεν το καταλαβαίνει πολύ κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι οι φόροι αφενός είναι άδικοι, γιατί δεν είναι ανταποδοτικοί, αφετέρου είναι μια έμεση αφέμαξη του όποιου εισοδήματος έχει απομείνει να έχει ο μέσος πολίτης σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και αυτό περιλαμβάνεται, το βλέπεις ξεκάθαρα, στο κείμενο του τέταρτου μνημονίου, που όπως σας είπα, δυστυχώς για μια ακόμη φορά, και αυτό το θεωρώ μεγάλη πολιτική αθλειότητα, το πληροφορηθήκαμε όχι από την ελληνική πλευρά, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, όχι από την ελληνική βουλή, αλλά από την αναδημοσίευση που έκανε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt χτες, του κειμένου που βρήκε η γερμανική εφημερίδα, το βρήκε από το γερμανικό κοινοβούλιο, από τη γερμανική ομοσπονδιακή βουλή. Εκεί κατατέθηκε το κείμενο. Δεν κατατέθηκε στην ελληνική βουλή. Κατατέθηκε στη γερμανική βουλή. Το κείμενο αυτό που λέμε πλέον ότι είναι τέταρτο μνημόνιο, διότι είναι τέταρτο μνημόνιο, διότι τα περισσότερα μέτρα ισχύουν για μετά το 2018, όταν θα έχει τελειώσει το τρίτο μνημόνιο. Και λέμε ότι είναι τέταρτο μνημόνιο χωρίς ανταλλάγματα, διότι δεν πρόκειται να δοθεί και δάνειο. Δεν πρόκειται να δοθούν δανεικά μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου. Και επίσης, στο τέταρτο αυτό το κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλο μνημόνιο προς τους μετοδούνου του και ούτω καθεξής, είναι, μιλάμε για 4 κείμενα, έτσι. Βλέπουμε αυτό που είχαμε υποπτευθεί, ότι τα μέτρα για το χρέος δεν θα ληφθούν τώρα, στις 22 Μαΐου, που είναι το Eurogroup, αλλά αφήνονται η πλήρης περιγραφή τους, η σαφής περιγραφή τους, για μετά τις γερμανικές εκλογές. Να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας επεδίωκε για τις 22 Μαΐου πλήρη συμφωνία. Ναι, τα μέτρα και τα αντίμετρα που θα φέρναμε, αλλά και μέτρα για το χρέος. Αυτά δεν θα έρθουν. Θα έρθουν μετά τις γερμανικές εκλογές. Αν δεν έρθουν, ποιος το είπε σήμερα, Σκουλάτης, νομίζω το είπε. Κάποιος από αυτούς τους. Αν δεν ήταν υπουργοί, θα γελούσαμε. Αν δεν ήταν υπουργοί, θα γελούσαμε. Τους είχαμε για λίγο πολύ σαν διασκεδαστές. Λέει, αν δεν έρθουν τα μέτρα για το χρέος, θα είναι σκληρή αντιπαράθεσή μας με τους δανειστές. Σιγά μη σκίστε κανένα καλσόν.
Σιγά μη σκίστηκα, καθόλου. Σοβαρευτείτε λιγάκι, γιατί σας έχουμε πάρει είδηση. Δεν μας πείθετε πια. Δεν μας πείθετε πια. Όλα αυτά είναι κουβέντες. Κουβέντες, χωρίς περιεχόμενο. Χαίρομαι πάντως που ο παλιός μου συνάδελφος, είμαστε μαζί, έχουμε δουλέψει πολύ καιρό μαζί, ο Νάστος Αθανασίου, βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα ψηφίσει με τα δύο, δεν είπε με τα τέσσερα, με τα δύο, όχι στα τέσσερα, με τα δύο του χέρια είπε, θα ψηφίσει τα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπές συντάξεων, μείωση αφορολογήτου και γενικότερα κατακρεούργηση των εισοδημάτων των ανθρώπων. Θα τα ψηφίσει με τα δύο χέρια, γιατί έτσι λέει είναι τομές που θα σώσουν την Ελλάδα. Τομές που μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορούσε να φέρει. Συμφωνώ μαζί του. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορούσε να φέρει τόσο μεγάλη μείωση των συντάξεων, τόσο μεγάλη αύξηση των φόρων. Κανείς άλλος. Το παραδέχομαι. Ναι, ναι. Κανένα άλλο κόμμα και κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός, κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν μπορούσε να φέρει τόσο μεγάλη μείωση συντάξεων και τόσο μεγάλη αύξηση των φόρων. Τα κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, Μάρτιν βέβαια, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το κατάφερε. Ναι. Και αυτό είπε ο κύριος Αθανασίου χθες σε μια τηλεοπτική του εκπομπή. Να του συγχαρώ εκ βάθους καρδίας, διότι είπε για πρώτη φορά την αλήθεια. Ναι, ναι. Να ένα Σιριζέος που είπε την αλήθεια. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορούσε να φέρει τόσο μεγάλη αύξηση των αφόρων και τόσο μεγάλη μείωση των συντάξεων. Κανείς άλλος. Γι' αυτό και είμαστε εναντίον σε αυτή την πολιτική, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον πλήρη αφανισμό των εισοδημάτων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Γιατί πολλοί κόσμος ακόμα δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει. Την 1η-1η του 2019 θα έρθει η μεγαλύτερη μείωση συντάξεων που έχει γίνει ποτέ. Εφάπαξ, μονοκοπανιά. Δεν έχει ξαναγίνει από το 2010 και μετά τόσο μεγάλη μείωση, η οποία μπορεί να είναι και πάνω από το 20%. Στο κείμενο που έδωσε η Handelsblatt δεν περιλαμβάνεται πλαφόν 18% που μας έλεγε η κυβέρνηση. Και αν μάλιστα έχει αυξηθεί το ΑΕΠ το 2017 και το 2018, που είναι πολύ πιθανόν, αλίμονο αν δεν έχει αυξηθεί, τότε η επιβάρυνση θα είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια και όχι 1,8 που λένε τώρα. Γιατί είναι 1% επί του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, φίλες και φίλοι, θα μειωθούν μοιραία οι συντάξεις σε μεγάλο βαθμό, κανείς δεν ξέρει πόσο και για ποιους. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως θα είναι μεγάλη η αύξηση, η μείωση. Όπως θα είναι μεγάλη η αύξηση των φόρων, είτε μέσω αύξησης των φορολογήτου, είτε μέσω αύξησης έμεσων φόρων. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμα το εισόδημα όλων μας. Θα κάνουν τη ζωή μας χειρότερη. Και το χειρότερο όλο είναι ότι αυτά θα εφαρμοστούν μετά το φθινόπωρο του 2018, που εκτιμώ ότι θα γίνουν οι εκλογές. Στην ουσία, η κυβέρνηση Τσίπρα προσπαθεί να ρίξει την καυτή πατάτα στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει μέτρα τα οποία δεν θα τα έχει ψηφίσει, αν είναι δημοκρατία όπως το πιθανότερο πιστεύουμε, δεν θα τα έχει ψηφίσει, αλλά θα τα εφαρμόσει μοιραία, γιατί δεν θα έχει ούτε το χρονικό περιθώριο, ούτε και τη δυνατότητα πλέον να τα επαναδιαπραγματευτεί, διότι το κράτος έχει συνέχεια και οι νόμοι και οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτή είναι η κουτοπονηριά της κυβέρνησης Τσίπρα και αυτό σας επαναλαμβάνω είναι το σχέδιό τους. Να κάνουν εκλογές το φθινόπωρο του 2018, να κρατηθούν ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, να ρίξουν και αυτή η πατάτα της εφαρμογής των μέτρων στην επόμενη κυβέρνηση που θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ελπίζοντας ότι δεν θα κρατήσει πολύ η επόμενη κυβέρνηση, θα γίνει αυτό που λένε στους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ δεξιά παρένθεση, ούτως ώστε να γίνουν εκλογές οι μεθεπόμενες με απλή αναλογική και να ξαναπαίξουν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπαίξουν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δεν πάμε πιθανότητα τους βγει, αλλά αυτό είναι πλέον σαφές ότι είναι το σχέδιό τους. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι ένα ανεύθυνο σχέδιο. Τα κόμματα και οι πολιτικοί, θα το πω για πολλωστή φορά, τα κόμματα και οι πολιτικοί δεν υπάρχουν για να εξυπηρετούν τα δικά τους κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα ή σκοπιμότητες. Υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα. Υπάρχουν για να υπηρετούν την κοινωνία. Υπάρχουν για να υπηρετούν τις επόμενες γενιές. Επιτέλους πρέπει να το αντιληφθούμε σε αυτή τη χώρα.
Τα κόμματα δεν υπάρχουν για την αναπαραγωγή τους. Υπάρχουν για την πατρίδα, για το καλό της πατρίδας και του κοινωνικού συνόλου. Κάτι που δυστυχώς, δεν λέω, δεν το έχει κάνει μόνο το λάθος αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς Θεού, το έχουν κάνει και τα άλλα κόμματα. Κατ' επανάληψη μάλιστα. Αλλά επιτέλους πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα, το κοινωνικό σύνολο, τις επόμενες γενιές. Σε αυτές θα δώσουμε λόγο εμείς και δεν έχουμε δικαίωμα να τους στερήσουμε την προοπτική μιας αναδημιουργημένης, αναγεννημένης Ελλάδας. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Σήμερα παρακάλεσα να έρθει εδώ κοντά μου ένας νέος άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που νομίζω ότι συμμερίζεται από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει κατηδίαν, γιατί είναι καλός φίλος, τις απόψεις μου αυτές. Παρόλο που έχει κομματική ιδιότητα, είναι γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο είναι ένας άνθρωπος που, νέος άνθρωπος που νοιάζεται για την πατρίδα. Διότι και εκείνος συμμερίζεται τη δική μου άποψη ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται με τα κοινά υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα, όχι για να υπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Αλίμονο αν υπήρχαν για να υπηρετούν τα προσωπικά τους ή τα κομματικά τους συμφέροντα. Είναι ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος. Καλησπέρα κύριε Κωστόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτήν την αλήθεια, την οποία πολλές φορές φοβάμαι ότι ξεχνούν και πολιτικοί και κόμματα. Δεν υπάρχουν για να υπηρετούν προσωπικά συμφέροντα. Υπάρχουν για να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Λοβέρδε, και ξεκινώντας από την αναφορά που κάνετε στην κομματική μου ιδιότητα, αυτή του γραμματέα επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω ότι είναι μια ιδιότητα που την έχω τους τελευταίους μήνες, ένα και κάτι χρόνο, από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι πρώτης δεν υπήρχε μια τέτοια κομματική ιδιότητα, αν και πάντα είχα μια παρουσία με τον δικό μου τρόπο στα δρόμενα της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω όμως αυτό για να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ είμαι ένας κανονικός, ένας φυσιολογικός, ένας υγιής, θέλω να πιστεύω, άνθρωπος όπως όλες και όσοι μας παρακολουθούν. Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα έξω από το κουστούμι του κομματικού, έχοντας επαφή με την καθημερινότητα, με την αγορά εργασίας. Και αυτό το επιστρέφω και σε εσάς, γιατί και εσείς πραγματικά, πέρα από τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, έχετε αποδείξει μέσα από την αξιοπιστία του λόγου σας ότι είστε ένας άνθρωπος που προσπαθεί να είναι πάντα κοντά στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, για να μπορεί να διατυπώνει έναν αξιόπιστο, καθαρά λόγο. Και βέβαια, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό ακριβώς συζητώ. Σήμερα το πρωί στο μετρό μια κυρία με πλησίαση μου είπε: «Κύριε Λοβέρδε, εσείς ανήκετε στους ανθρώπους εκείνους, επειδή δεν μιλάτε, δεν ωραιοποιείτε, δεν εξοραίζετε με διάφορα προσχήματα το λόγο σας, επειδή τα λέτε σαφώς, ξεκάθαρα, είτε θα έχετε θερμούς οπαδούς και θαυμαστές, ή θα έχετε φανατικούς εχθρούς». Ναι, πράγματι, αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν ξεκάθαρο λόγο. Δεν είναι εύκολο να το υπηρετήσεις αυτό. Δεν είναι εύκολο. Γιατί οι άνθρωποι προτιμούν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που να τους σε είδα να τους χτυπάνε την πλάτη. Γιατί δεν θέλουν να έχουν αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά όμως, στη ζωή δεν μπορεί να το κάνεις διαφορετικά. Εάν θες να είσαι χρήσιμος στην πατρίδα, χρήσιμος στην κοινωνία, πρέπει να λες αλήθειες. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, κύριε Κωστόπουλε. Όχι μόνο δεν πάνε καλά, αλλά εμένα αυτό που με ενοχλεί, το είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν είχατε έρθει ακόμα, είναι η κοροϊδία που ένιωσα σήμερα, χτες το βράδυ μάλλον, όταν διάβασα το κείμενο του τέταρτου μνημονίου, του πρώτη περί τετάρτου μνημονίου, το διάβασα στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, που το πήρε από τη Γερμανική Βουλή. Που εδώ ακόμα δεν το ξέρουμε. Ενημερωνόμαστε για αυτά που αφορούν το δικό μας μέλλον από τις γερμανικές εφημερίδες και από τη Γερμανική Βουλή. Είναι δυνατόν? Κύριε Λοβέρδε, επανέρχομαι πάλι στην κομματική μου ιδιότητα και κάνω χρήση αυτής για να σας πω ότι πολύ φοβάμαι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, και χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να δείξω που κατά την άποψή μου οδηγούνται τα πράγματα, οι επιστημονικοί φορείς στη χώρα μας δεν θα έχουν επιστήμονες για να τους εκπροσωπήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει σπίτι χωρίς επιστήμονα, δεν υπάρχει νέος επιστήμονας χωρίς τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό. Είναι επίσημο, σύμφωνα με τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι νέοι Έλληνες επιστήμονες είναι πιο μορφωμένοι νέοι επιστήμονες στο σύνολο, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των χωρών της Ευρώπης.
Και είναι επίσης γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που ξεκίνησε η κρίση και εξής, έχουν φύγει πάνω από 400.000 επιστήμονες και ειδικά νέοι επιστήμονες από τη χώρα μας για άλλες χώρες του εξωτερικού, της Ευρώπης και όχι μόνον. Αυτό είναι καταστροφικό. Νομίζω και το πιο χαρακτηριστικό όλων, επιτρέψτε μου, που το κάνει ακόμη πιο καταστροφικό, είναι ότι φεύγουν οι καλύτεροι. Εκείνοι που έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά, τις υψηλότερες επιδόσεις, τα πιο βαριά βιογραφικά, τα πιο δυνατά μυαλά δηλαδή, αυτό, που φεύγουν για να προσφέρουν σε άλλες χώρες, ενώ η δικιά μας χώρα έχει πληρώσει αδρά για τη μόρφωση αυτών των ανθρώπων. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι το λέω συχνά, παλιότερα υπήρξαν μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως στη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 50, αρχές δεκαετίας του 60, υπήρξε ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως προς την Γερμανία και άλλες χώρες Ευρώπης. Αλλά τότε ήταν από ανειδίκευτους εργάτες που προσπαθούσαν να βρουν ένα μεροκάματο. Τώρα δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν εκπαιδευτεί. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Οι Έλληνες γεννάμε λιγότερο και οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και η προοπτική είναι πολύ δυσίωνη. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Και λέω πολύ συχνά, κύριε Κωστόπουλε, όταν φεύγουν οι ικανοί, ποιοι θα μείνουν πίσω. Και κυρίως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί και αυτό το δημόσιο και αυτό το συνταξιοδοτικό σύστημα, αν δεν υπάρχει ικανή εργασία, αν δεν υπάρχει μια οικονομία που να λειτουργεί, μια ιδιωτική οικονομία που να λειτουργεί ρολόι. Και το ακόμη χειρότερο, κύριε Λοβέρτε, αν παρακολουθείς κανείς σχετικές έρευνες, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, ακόμη και αν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας μια μέρα, ξέρουν βαθιά μέσα τους ότι δεν θα καταφέρουν να το κάνουν. Το οποίο είναι τραγικό όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για την πατρίδα μας, η οποία βλέπει το μέλλον της. Τους χάνει οριστικά, τους χάνει τα οριστικά. Τα επόμενα χρόνια, τους χάνει οριστικά. Και αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό και πραγματικά δεν σας κρύβω, δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να μην το βλέπει, να μην το αντιλαμβάνεται και κατ' επέκταση να μην παίρνει κανένα μα κανένα μέτρο προκειμένου να αναστρέψει αυτή την πορεία. Να σταματήσει. Εσάς σας έχει απασχολήσει. Δηλαδή το έχετε συζητήσει ακόμη και με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Μητσοτάκη, και με τους άλλους, τα άλλα στελέχη του κόμματος, το έχετε συζητήσει, σας έχει απασχολήσει. Πώς θα μπορούσατε να κόψετε αυτή την ροή το brain drain που λέμε των επιστημόνων, των αξιόλογων ανθρώπων προς το εξωτερικό και ή δυνατόν να τους επαναφέρετε ή κάποιους εξ αυτών να τους επαναφέρετε. Και να το κάνουμε brain gain, όπως λέμε, στην Νέα Δημοκρατία. Πώς λέει, θα δώσουμε δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα και ακόμη και αν επιλέξουν να μην ζουν στην Ελλάδα, να δουλεύουν για την Ελλάδα, να παράγουν για την Ελλάδα. Γίνεται αυτό. Είναι, φυσικά και γίνεται. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει ως συνολικό φαινόμενο, ως πρόβλημα, θα έλεγα, από την πρώτη μέρα. Και ειδικά τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα, ένας άνθρωπος, όπως ανέφερα και νωρίτερα, φυσιολογικός, κανονικός, υγιής. Ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει, έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Στο εξωτερικό έχει σπουδάσει, αλλά γύρισε στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία. Γύρισε στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να μείνει στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Σε συνέχεια των σημαντικών σοβαρών προσόντων που έχει, γιατί ήθελε να μείνει στη χώρα του, να κάνει οικογένεια στη χώρα του, να παράξει στη χώρα του, να κάνει πολιτική στη χώρα του για το καλό της Ελλάδας και γι' αυτό είναι σήμερα εδώ. Και είμαστε αρκετοί εκείνοι, θα σας έλεγα πολύ κάθε μέρα που περνάει, που είμαστε στο πλευρό του για να μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε και η δικιά μας γραμματεία, η Γραμματεία των Επιστημονικών Φορέων. Δεν προϋπήρχε, δεν υπήρχε πριν. Δεν προϋπήρχε. Αυτό είναι ένα παράδοξο που αντιμετωπίσαμε. Θα σας έλεγα ένα τραγικό παράδοξο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό σε μια εποχή που η Ελλάδα βρίθη επιστημόνων. Και αυτό το οποίο σε δύο επίπεδα προσπαθήσαμε να καταφέρουμε και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει σημαντικά βήματα είναι πρώτον να δημιουργήσουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία, να χτίσουμε μια αμοιβαία δυνατόν σχέση με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας προκειμένου να τους ακούσουμε, γιατί έχουν βαρεθεί να ακούν τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς χωρίς αντίκρισμα, να τους ακούσουμε, να μεταφέρουμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία τα προβλήματά τους, τις θέσεις τους, τις προτινόμενες λύσεις και παράλληλα να ανοίξουμε το κόμμα μας, να ανοίξουμε τον πολιτικό φορέα της Νέας Δημοκρατίας, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα σε εκείνη και την επιστημονική και κατ' επέκταση η ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιστήμονες, νέους αλλά και μεγαλύτερους, να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση το να ανήκουν οργανικά στη Νέα Δημοκρατία, να είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να καταθέσουν. Να υπηρετήσουν την κοινωνία, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Δίνοντάς μας τις θέσεις τους, τις απόψεις τους, προτείνοντάς μας πράγματα για το πώς θα αλλάξουμε τελικά την πατρίδα μας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα και είναι δυστυχώς είναι θέμα ιδεολογικής αντιπαράθεσης
στήρας πολλές φορές εδώ και δεκαετίες είναι το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εγώ πίστευα πάντα ότι η Ελλάδα και με το όνομα που έχει, διεθνώς είναι γνωστή παντού στον κόσμο, το όνομα Ελλάδα και του ελληνικού πολιτισμού, σε συνδυασμό και με τον υπέροχο καιρό που έχει, θα μπορούσε να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ που να συγκεντρώνουν κόσμο από ολόκληρο φοιτητές, από ολόκληρο τον πλανήτη. Κάτι που το έχει κάνει η Κύπρος. Η Κύπρος που έχει 3-4 πανεπιστήμια ιδιωτικά, τα οποία πανεφυσέκει και έχουν αυξήσει, έχουν συμβάλει στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Κύπρο. Εμείς εδώ ακόμα αρνούμαστε κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχουν συντεχνιακά συμφέροντα κάποιων συγκεκριμένων ατόμων στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία δεν πηγαίνουν δυστυχώς προς το καλύτερο, πηγαίνουν προς το χειρότερο, και δεν επιτρέπουν να γίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή που θα μπορούσε να συνεισφέρει. Σε έχει απασχολήσει αυτό το θέμα? Πάρα πολύ, κύριε Λοβρέδο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, εδώ και δεκαετίες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μαθητή και στη συνέχεια φοιτητή σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, πάλευε προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος και να επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου και να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας μέσα από την ευγενή άμυλα, μέσα από ένα καλώς εννοούμενο υγιή ανταγωνισμό, αλλά και να ενισχυθεί η ανάπτυξη στον τόπο μας προκειμένου να ενεργοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα αυτό και σε τελική ανάλυση, τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πάντα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έχετε μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρακολουθήσει σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσια αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα έχω ένα μεταπτυχιακό από ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Κύπρο. Το ξέρετε το σύστημα της Κύπρου? Έχω δώσει εξετάσεις, έχω πάρει το μεταπτυχιακό μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει το σύστημα. Και η προσωπική μου εμπειρία, έτσι με λίγες λέξεις, είναι, θα σας έλεγα, εξαιρετική. Πολύ σοβαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα περισσότερα από αυτά στηρίζονται σε ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο έχει έρθει από την Ελλάδα. Οι πλέον αναγνωρισμένοι και σοβαροί καθηγητές των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας διδάσκουν και στην Κύπρο. Είναι τρομερό αυτό. Είναι παραπάνω από τρομερό. Και βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικό περιβάλλον, επειδή μιλήσατε για καλό καιρό, το οποίο σε τελική ανάλυση δίνει τη δυνατότητα στην Κύπρο να εξελιχθεί και σε ακαδημαϊκό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε οι Κύπροι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε οι Κύπροι. Έλληνες είναι και οι Κύπροι. Που είναι ένας μικρός σε εισαγωγικά συγγενής μας. Φανταστείτε να λειτουργούσαν στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό. Εδώ πέρα πρόσφατα, κύριε Κωστόπουλε, που δεν μπορεί κανείς να κάνει στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε σε Κινέζους φοιτητές που ήθελαν να έρθουν στην Αθήνα να διδαχθούν τον αθηναϊκό, τον ελληνικό πολιτισμό. Τους το αρνήθηκε ουσιαστικά. Και διώξαμε και ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν στην Αθήνα και δεν πήραμε και τα χρήματά τους στο κάτω-κάτω. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Λοβέρδο, ότι πάλι πριν από λίγους μήνες το Υπουργείο Παιδείας στη χώρα μας αρνήθηκε και τη λειτουργία μεταπτυχιακού τμήματος στα αγγλικά, αγγλόφωνο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλου του κόσμου, σίγουρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης, να έρθουν και να σπουδάσουν τον ελληνικό πολιτισμό στη γλώσσα τους. Σκεφτείτε πόσους αγγελιοφόρους θα μπορούσαμε σε εισαγωγικά να παράξουμε για αυτό που σημαίνει η Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Για έναν πολιτισμό, όπως έλεγα και χθες, είναι ένας οικουμενικός πολιτισμός. Και έτσι πρέπει να τον δούμε. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω αυτές τις αγγελιώσεις και να το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτηση. Είναι συντεχνιακές οι συμπεριφορές, παροχημένες, θυμίζουν ένα πστήρο λόγο της δεκαετίας του 70, δεν θα μπορούσαν να είναι σήμερα στο 2017. Αν το συσχετήσω και με την διαπραγμάτευση και το τέταρτο μνημόνιο που πλέον καλούμαστε να ζήσουμε, εγώ θα σας έλεγα ξεκάθαρα, κύριε Λοβέρδε, ότι δεν ζούμε απλά μια οικονομική κρίση. Ζούμε μια ηθική, μια αξιακή κρίση. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε κατάπτωση σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό πλέον ξεκάθαρη ευθύνη έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να κοιμήσει τους πολίτες εξομοιώνοντας τα πάντα προς τα κάτω. Έχετε όμως ακούσει ένα μεγάλο επιχείρημα, το οποίο απευθύνεται κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ δευτερευόντως, αλλά το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν είναι μεγάλο κόμμα, δεν είναι κόμμα εξουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
είναι ότι, καλά, και τι να ψηφίσουμε. Εντάξει, συμφωνούμε με την κυβέρνηση, δεν τα πάει καλά. Συμφωνούμε με τον Τσίπρα, δεν τα πάει καλά. Μας είπε ψέματα, δεν εφαρμόζει αυτά τα οποία λέει και ούτω καθεξής. Αλλά και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, θα γυρίσουμε πάλι στους παλιούς, θα γυρίσουμε πάλι στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο γιος του πατέρα του. Τα ακούτε αυτά κάθε μέρα. Και είναι, δεν μπορώ να σου το κρύψω, είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Το λένε όσοι δεν θέλουν να δουν καθαρά και όσοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνωρίζουν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εγώ θα σας έλεγα από πλευράς μου ότι επειδή η ζωή μας έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο, ευθύνεται η πολιτική και το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Η πολιτική με όμικρον γιώτα δηλαδή. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν οδηγήσει τον κόσμο να τους αποστρέφεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να εφαρμόσουμε μια πολιτική αλήθειας και ευθύνης. Μια πολιτική δηλαδή έργων και όχι μια πολιτική στα λόγια. Μια πολιτική δουλειάς και όχι τεμπελιάς. Και το σημαντικότερο, μια πολιτική απευθείας επικοινωνίας του πολιτικού με τον πολίτη, όχι μέσα από κλειστές πόρτες και γραμματείς και φαρισαίους. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τις πόρτες Νέας Δημοκρατίας για να μπει μέσα φρέσκος αέρας, οξυγόνο. Πολίτες δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν όμως στο διαφορετικό, πιστεύουν στο μεταρρυθμιστικό. Τους θέλουν οι παλιοί όμως. Οι παλιοί μπορεί να μην τους θέλουν, αλλά δεν είναι στο χέρι τους πλέον, κύριε Λοβέρδε, γιατί η κοινωνία αλλάζει. Οι συμπολίτες μας θέλουν το διαφορετικό, θέλουν το καινούριο, θέλουν την ανανέωση, η οποία δεν είναι σόν και καλά συνυφασμένη με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ένας νέος στην πολιτική, ένας νέος στη ζωή, δεν σημαίνει σόν και καλά ότι πρέπει να είναι νέος στα χρόνια. Πρέπει να είναι φρέσκος στο μυαλό και στην καρδιά. Προφανώς. Γιατί και τη ηλικία είδαμε. Έχουμε το νεότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της Ελλάδος. Έχουμε τη νεότερη υπουργό εργασίας στην ιστορία της Ελλάδος. Και μας έχουν πρίξει στο ψέμα και στην διαστρέβλωση. Δυστυχώς, ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Δεν αρκεί να είσαι νέος. Παλί, όμως. Δεν αρκεί να είσαι νέος. Πρέπει να είσαι και, πρέπει να έχεις και εμπειρίες. Δηλαδή, ο κ. Τζανακόπουλος νέος είναι. Αλλά ήταν 2 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, άνεργος στο ΕΓΑΛ. Δεν ξέρω αν θεωρεί το ΕΓΑΛ την εξορία. Αλλά έτσι θεωρεί ότι είναι. Ήταν άνεργο στο ΕΓΑΛ. Και από εκεί λέει, τον πήρε ο κύριο Τσίπρα, επειδή ήταν κολλητό του και του είπε: Δημητράκη, τι θες να γίνεις, από άνεργο θα γίνεις υπουργό, αλλά σε κάνω υπουργό. Χωρίς να πάρει καν την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτά είναι δείγματα μια άλλη νοοτροπία, η οποία όμως πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει συνολικά στην Ελλάδα. Και αυτό δεν σας κρύβω, κύριε Κωστόπουλε, ότι πολλές φορές εγώ δεν δεσμεύομαι από την κομματική ιδιότητα που δεσμεύεστε εσείς. Μερικές φορές και εδώ στις εκπομπές που συμμετέχω, του Άκη Παυλόπουλου και άλλες εκπομπές σε πάνελ, βλέπω ότι υπάρχουν και πολλοί νεοδημοκράτες που μιλάνε με μια λίγο ξεπερασμένη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θέλει κάτι πράγματα να αλλάξει, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν θέλουν να αλλάξουν και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι βέβαιο, κανείς δεν έχει ισχυριστεί, πόσο μάλλον εγώ, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καλύτερο κόμμα. Είναι ένας πολιτικός παράδεισος μέσα στον οποίο υπάρχουν μόνο άγγελοι οι οποίοι θέλουν το καλύτερο για τον τόπο μας. Σίγουρα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι όχι δεν θέλουν το καλό, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, ίσως λειτουργούν παροχημένα. Νομίζω όμως πραγματικά, κύριε Λοβέρδε, ότι ήρθε η ώρα και εμείς οι πολίτες να μην βλέπουμε μέσα από παροπίδες, να μην λειτουργούμε μέσα από στεγανά, να μην βλέπουμε το ποιος είναι ο πατέρας ή ο παππούς κάποιου, αλλά να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος ο ίδιος. Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, μεν είναι ο γιος ενός μεγάλου, ενός ιδιαίτερα σημαντικού πολιτικού της χώρας μας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τον οποίο προσωπική μου άποψη, αν τον είχαμε ακούσει έτσι όπως θα έπρεπε, σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στη χώρα μας. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάθε μέρα που περνάει δικαιώνεται μέσα από τις εξελίξεις και περισσότερο. Από την άλλη, ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πέρα από το μορφωτικό του επίπεδο, την επαγγελματική του εμπειρία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει καθημερινά ότι δεν φοβάται να πάρει το πολιτικό κόστος και το σημαντικότερο, μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και κοιτάει τους πολίτες με ευθύνη στα μάτια. Το έχει δείξει και ως υπουργός ότι ακόμη και αν κανείς είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του, μάλλον ξέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εφαρμόσει αυτό το οποίο πιστεύει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γωνίες. Γιατί δεν τα κάνετε στο παρελθόν, σας λέει πολλοί κόσμος. Γιατί αυτά τα οποία ενδεχομένως θέλετε να κάνετε τώρα, δεν τα είχατε κάνει στο παρελθόν. Να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, σε συνέχεια μιας κουβέντας που είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, έχει γωνίες. Και τι σημαίνει αυτό για μένα? Δεν είναι ο πολιτικός εκείνος που θέλει να χαϊδεύει αυτιά.
Δεν είναι ο πολιτικός που θέλει όλοι να του λένε μπράβο, τα έκανες καλά, διότι διαφορετικά, αν λειτουργούσε έτσι, δεν θα ήταν ένας έντιμος πολιτικός ο οποίος έχει σηκώσει τα μανίκια ψηλά και δουλεύει για το καλό του τόπου του. Γιατί δεν έχουν γίνει στο παρελθόν, αν και προσωπικά δεν θα ήθελα να αναφέρομαι στο παρελθόν, ένα κακό παρελθόν για τον τόπο μας, παρόλα αυτά είναι σημαντικό. Σας κυνηγάει όμως το παρελθόν. Είναι σημαντικό. Δεν γίνεται, ξέρετε, διαφορετικά. Αφορά και εμένα ως νεότερο πολύ λιγότερο, παρόλα αυτά όμως. Παρόλα αυτά όμως σας κυνηγάει. Ακόμη και αν εσείς δεν είχατε δημόσιο αξίωμα στο παρελθόν, σας κυνηγάει. Διότι σας λέει Νέα Δημοκρατία, τι με ενδιαφέρει εμένα. Αν εσύ προσωπικά δεν είχες δημόσιο αξίωμα, Νέα Δημοκρατία όμως κυβέρνησε. Επειδή μιλήσαμε και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ και θα δώσω σκληρή μάχη στα δημόσια πράγματα για να επικρατήσει η άποψη της πολιτικής αλήθειας και της πολιτικής ευθύνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να είμαστε ειλικρινείς και υπεύθυνοι απέναντι στους συμπολίτες μας, να έχουμε και μνήμη. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει εφαρμόσει λανθασμένες πολιτικές, έχει κάνει λάθη, υπήρχαν παραλήψεις, μέσα από τα οποία λάθη της εμείς προσπαθούμε, δουλεύοντάς τα, να μην τα ξανακάνουμε και να γίνουμε καλύτεροι προκειμένου από εδώ και στο εξής. Χαίρομαι που το λέτε και χαίρομαι μακάρι και αυτό να εξέφραζε ακόμη περισσότερο μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Υποθέτω ότι εκφράζει πάντως την σημερινή ηγεσία της. Εκείνο που επίσης είναι, είπατε ότι είναι ανοιχτές οι πύλες της. Εννοείται ότι μπορεί να έρθει και κάποιος που κάποτε μπορεί να ανήκει σε κάποιο άλλο κόμμα. Εννοούμε ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, ανήκει ή δεν ανήκει οπουδήποτε, και πραγματικά αισθάνεται συγγενής με τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία εδώ και δεκαετίες και οι οποίες εκφράζονται μέσα και από τον καταστατικό χάρτη λειτουργίας της, προκειμένου να έρθει μαζί μας και να δώσει ένα μεταρρυθμιστικό αγώνα με αλήθεια και ευθύνη, το σημαντικότερο, απέναντι στους συμπολίτες μας, προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Από την άλλη βέβαια, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση κανείς για να είναι στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας να έχει και οργανική σχέση, να είναι μέλος δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό εμείς ως ένα παράλληλο δρόμο επιλέξαμε, όπως ανέφερα και νωρίτερα, να δώσουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας, χωρίς επαναλαμβάνω να υπάρχει προϋπόθεση της στενής οργανικής σχέσης, να έρθουν κοντά μας, να καταθέσουν απόψεις, να δουλέψουν δίπλα μας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει με το Μητρό Νέων Στελεχών στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, πρωτοφανής για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Πρώτη φορά κόμμα καλεί ανοιχτά μέσα από μια διαδικτυακή καμπάνια τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να έρθουν κοντά για να προσφέρουν, και βέβαια μέσα από την δικιά μας κρίση και αξιολόγηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους μπορεί κάλλιστα δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν στα δημόσια πράγματα, είτε ως υποψήφιοι βουλευτές, για παράδειγμα, ή αυτοδιοικητικοί και αύριο ενεργεία κοινοβουλευτικοί ή δήμαρχοι, παραδείγματος χάρη, είτε ως αυριανά στελέχη τα οποία μεθαύριο θα δώσουν τη δυνατότητα να μπολιαστεί η κυβερνητική μηχανή με ανθρώπους πραγματικά άξιους, που έχουν προσόντα, αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να δουλέψουν. Και προπαντός, μην πέσετε ξανά στο αμάρτημα που έχετε πέσει κι εσείς, η Νέα Δημοκρατία εννοώ, του ψέματος. Ο κόσμος πια δεν θέλει να ακούει άλλα ψέματα. Μπούχτισε το ψέμα. Θέλει να ακούει αλήθειες. Δύσκολες αλήθειες, αλλά αλήθειες. Το είπαμε από την αρχή της κουβέντας μας, κύριε Λοβέρδε. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Την άλλαξε η πολιτική. Η κακή πολιτική, οι κακές πολιτικές. Η κακή πολιτική, όχι με ήττα μόνο, αλλά με όμικρον γιώτα, είναι μονόδρομος πλέον για τη σωτηρία της χώρας, αλλά και για την ηθική και αξιακή αποκατάσταση των πραγμάτων, η πολιτική της αλήθειας και της ευθύνης. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ που έχουμε φτάσει, κατά την προσωπική μου άποψη, στο και πέντε και όχι πλέον στο παραπέντε της καταστροφής, εάν η αντιμετώπιση μας απέναντι στους πολίτες δεν ενέχει αλήθεια και ευθύνη, θα καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατ' επέκταση θα καταρρεύσει και η πατρίδα μας, γιατί σε τελική ανάλυση, είτε αρέσει σε κάποιους λίγους είτε όχι, τα πάντα είναι πολιτική. Από τον αυτό αέρα που αναπνέουμε μέχρι τους φόρους που είναι, άδικα ή δικαιολογημένα πληρώνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχουμε περιθώριο κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος, γιατί τότε θα μπούμε σε καταστάσεις πολύ δυσάρεστες. Αυτή η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν. Ακόμα και εμφύλιους πολέμους είχε.
Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κωστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στη σημερινή μας εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Απόψε θα είμαι στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου, όπως κάθε Τρίτη. Και εκεί θα τα πω όπως τα λέω πάντα, έτσι. Δεν με εμποδίζει κανείς να πω αυτό που θέλω να πω. Το ξέρετε άλλωστε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και από αυτό εδώ το Βήμα αύριο πάλι.